Η γνωστή κρίνη του Επταπυργίου, μνημείο της Οθωμανικής περίοδου, εκ νέου αναδεικνύεται μετά από εργασίες καθαρισμού του χώρου. Είναι ένα από τα πολλά μνημεία του Οθωμανικού πολιτισμού που συναντά ο επισκέπτης στη Θεσσαλονίκη και ιδιαίτερα στην Ανοπόλη. Κρίνες ήταν και σημεία κοινωνικής συναναστροφής. Ήταν κομβικά σημεία για τις γειτονιές. Στο παρελθόν τα σπίτια αλλά και ολόκληρες πόλεις συντρέπονταν είτε με δική τους παροχή είτε από δημόσιες κρίνες. Ενδεικτικό της σημασίας του έργου είναι το γεγονός ότι ειδικά την Οθωμανική περίοδο χρηματοδοτούνταν τέτοιου είδους έργα είτε από το κράτος είτε από ιδιώτες. Το ξεκόρυφο αψίδωμα που έχουν συνήθως την πρόσωψή τους οι κρίνες δεν σώζεται σε αυτήν του επταπυργίου. Διατηρούνται όμως οι εσοχές που στη μία μπορεί να είχε ένα διακοσμητικό θέμα και οι άλλες δύο χρησιμοποιούνταν για να αφήνει ο κόσμος τα τάσια και τα κανάτια του. Εκείνο που τις χαρακτηρίζει σχεδόν όλες είναι ότι στο σημείο το οποίο ρέει το νερό, η λεκάνη απορροής δηλαδή, είναι πάλι μαρμάρινη και συνήθως προερχόμενη από παλαιότερα μνημεία. Στην προκειμένη περίπτωση, συνήθως σαρκοφάγη. Κρίνες της Οθωμανικής περίοδου, όπως αυτή στην οδό Ολυμπιάδος, αλλά και αυτή του Επταπυργίου, βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης και κάποτε αποτελούσαν σημείο συνάντησης και συναναστροφής για τους κατοίκους της πόλης. Ποιος δεν θα ήθελε να ζωντανέψουν αυτές οι εικόνες από το παρελθόν, με τις κρίνες να τρέχουν ξανά νερό και ίσως να ξαναγίνουν το πόσημα και σημεία συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες. Μάλιστα, οι εφορία αρχαιοτήτων σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και την ΕΙΑΘ έχουν ξεκινήσει τις συζητήσεις για την ανάδειξη, τη συντήρηση και ίσως την επαναλειτουργία ορισμένων εξ αυτών. Είμαστε σε μια συνεργασία, σε μια επικοινωνία και με το Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και με την ΕΙΑΘ, με έτσι ένα σχέδιο, ας το πούμε, μελλοντικό, ίσως και κάποιες από αυτές, αφού αναδειχθούν και αποκατασταθούν, να πάρουν και χρήση ξανά και να ξαναγίνουν πάλι σημεία συγκέντρωσης. Η Θεσσαλονίκη, έχοντας μια πολλών ετών αιώνων ιστορία, έχει αρκετές παλιές κρίνες που κάποτε προφανώς λειτουργούσαν και εξυπηρετούσαν αυτό το λόγο για τον οποίο φτιάχτηκαν, που τώρα δεν χρησιμοποιούνται. Κάποιες έχουν καταστραφεί, κάποιες θα μπορούσαν, θεωρώ, να ξαναλειτουργήσουν αν γίνουν σωστά εργασίες υδραυλικές, ας το πω έτσι, και βέβαια με τη σύμφωνη γνώμη πάντα της αρχαιολογικής υπηρεσίας. Ανάμεσα στις κρίνες αλλά και τις φιάλες που ήταν περίοπτες κρίνες, σώζονται αυτές στην οδό Ολυμπιάδο, στο Τσινάρι, στο Αλατζάι Μαρέτ, στη Ροτόντα και αλλού.